στην έκταση του Μαντρέλ, στο πολύ πολύ φθινοπορεινό και κρύο νησί της Άνδρου σήμερα. Τα της έκθεσης, όπως είπε ο κύριος Κουτσομάλης, θα μας τα πει η συνεργάτη μας, η κυρία Μαρία Κουτσομάλη, η οποία έχει επιμεληθεί τόσο την έκθεση όσο και τον κατάλογο και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά. Ο Μαντρέλ, όπως θα δείτε, είναι μια πάρα πολύ περίπλοκη προσωπικότητα με απίστευτες δεξιότητες, τις οποίες ελπίζουμε να χαρείτε στην έκθεση αυτή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους δανειστές της έκθεσης και κυρίως την κυρία Μέριον Μέιερ που είναι μαζί μας και είναι η πρόεδρος της Association Μαντρέλ, όπως και την κόρη της, την κυρία Εύα Μέιερ Μπίμπς. Επίσης, τους ομιλητές του Στρογγυλού Τραπεζίου αύριο, το οποίο ελπίζουμε να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ειδικά στις μέρες μας που η έννοια της ελευθερίας είναι τόσο σημαντική. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα καλέσω τη Μαρία να σας μιλήσει. Ευχαριστώ και από μένα, αξιότιμοι δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε και πάλι θερμά, με μεγάλη συγκίνηση που έχετε έρθει ως εδώ για να παρακολουθήσετε και πάλι εδώ μια έκθεση που οργανώνουμε με πολύ κόπο αλλά και πάρα πολύ αγάπη. Θα μιλήσω πάρα πολύ γρήγορα στα αγγλικά για τους φίλους μας που έχουν έρθει από το εξωτερικό. Dear guests who do not speak Greek, thank you so much for coming, for making all this big trip just for us. Although the weather is not the best. And we hope to see you many times again here, and we hope to be able to organize many exhibitions. I would like to thank, first of all, Mrs. Marion Mayer, Mrs. Eva Mayer-Zobi, and I'm going to continue in Greek. Δεν θέλω να πάρω πολύ από το χρόνο σας, μόνο να εξηγήσω λίγο την έκθεση, έτσι ώστε να προηγηθείτε πιο εύκολα. Η ιδέα του να οργανώσουμε μια έκθεση για τον Μαντρέλ προέκυψε το 2012, όταν οργανώσαμε μια έκθεση για τον σουρεαλισμό. Τότε είχαμε παρουσιάσει όλους τους μεγάλους καλλιτέχνες του κινήματος αυτού και είχαμε 6 έργα του Μαντρέλ. Ήταν ένα ready-made, 2 φωτογραφίες, 2 ελεογραφίες και ένα γλυπτό. Ακόμα και εμείς, όταν ήρθαν στο χώρο μας αυτά τα έργα, εντυπωσιαστήκαμε με αυτόν τον καλλιτέχνη, γιατί τον γνωρίζαμε ακόμα κι εμείς, σχεδόν μόνο ως φωτογράφο. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι ήταν απαραίτητο να τον παρουσιάσουμε ως ο καλλιτέχνης που ήταν. Ζωγράφος, γλύπτης, χαράκτης, σκηνοθέτης και πολλά άλλα πράγματα. Το θέμα της γυναίκας ίσως να μην είμαι και πολύ ξένη σε αυτό. Ίσως το επέλεξα και για προσωπικούς λόγους, αλλά είναι αλήθεια ότι μας ήρθε πάρα πολύ αυθόρμητα. Γιατί από όλοι μας, ακόμα και όταν δεν γνωρίζουμε το όνομα του Μαντρέλ, έχουμε στο υποσυνείδητό μας μερικές φωτογραφίες του και μερικά έργα του, όπου θαυμάζουμε τη γυναικεία μορφή και μας έχει μείνει ως ένα σημάδι, ως μια εικόνα αξέχαστη. Έτσι λοιπόν επιλέξαμε αυτό το θέμα και καταλάβαμε πάρα πολύ γρήγορα ότι με χάρη σε αυτό θα μπορέσουμε να προηγηθούμε σε όλη του την καλλιτεχνική πορεία. 86 χρόνια έζησε αυτός ο άνθρωπος και δημιούργησε σχεδόν 75 από αυτά. Εδώ θα μπορέσουμε να δούμε έργα από το 1912 έως το 1971. Θα προηγηθούμε σε διάφορες περιόδους πολύ σημαντικές της ιστορίας της τέχνης και κυρίως στο σουρεαλισμό και στον δανταϊσμό. Μας έχουν μείνει αυτές για πολλούς από εμάς αυτά τα κινήματα ως κινήματα γεμάτα ελευθερία για ανθρώπους που ζούσαν ελεύθερα και σχεδόν με έναν τρόπο επιπόλαιο. Δεν συνέβη αυτό. Βρισκόμαστε σε συντηρητικές περιόδους και βέβαια αυτό δεν συνέβη και αποδείχθηκε στο μέλλον. Να απευθύνω μερικά ευχαριστώ γιατί όπως μπορείτε να φανταστείτε όλη αυτή η προσπάθεια είναι ομαδική και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς στο Ίδρυμα που έχουμε πολύ καλούς ανθρώπους γύρω μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου στην Αθήνα, στην Άνδρο,
τους έκτακτους συνεργάτες μας που μας έχουν βοηθήσει τόσο πολύ, κυρίως την μικρή Άρτο, την κυρία Βιβί Γερολυμάτου και τον Ανδρέα Γεωργιάδη, που μας βοήθησαν κυρίως στον κατάλογο, στην έκδοση που παρουσιάζουμε παράλληλα με την έκθεση και στη σκηνογραφία. Και θα ήθελα να απευθύνω και ένα προσωπικό ευχαριστώ σε έναν άνθρωπο πολύ δικό μου, πολύ μετριόφρου και πάρα πολύ σεμνό, που ίσως δεν θα ήθελε πολύ να τον αναφέρω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πατέρα μου και τη μητέρα μου για ένα απλό πράγμα, το οποίο είναι ίσως ο λόγος που βρίσκομαι απόψε εδώ. Για την αγάπη για την τέχνη. Για το ότι το μουσείο δεν είναι χώρος συντηρητικός, βαρετός. Είναι ένας χώρος γεμάτος δημιουργία και ευχαρίστηση. Και βλέποντας την τρίχρονη κόρη μου και εκείνη να περιφέρεται στο μουσείο σαν να είναι ένα παιχνίδι, καταλαβαίνω ότι δεν είναι φυσικό για όλους αυτό. Για μας δεν είναι τόσο εύκολο να βλέπουμε παιδιά, εφηβούς, φαντάζομαι και για εσάς, να έρχονται στο μουσείο σαν αγκαρία. Να τους φέρουν οι γονείς τους και το μόνο που να βλέπουν είναι που είναι η έξοδος και που είναι η πάγκη, για να μπορούν να κάθονται. Τα μουσεία μπορεί να μην έχουν πολλά ανοίγματα, όπως εδώ, δεν έχουμε παράθυρα, αλλά έχουμε σήμερα 151 παράθυρα. 151 παράθυρα που ανοίγουν σε έναν κόσμο φανταστικό, πλασμένο από έναν άνθρωπο, από έναν δημιουργό που μας παρουσιάζει το έργο του και έτσι λοιπόν είναι ένας χώρος τον οποίο θέλουμε να συντηρήσουμε ζωντανό και να μπορούν τα παιδιά μας να το βλέπουν και έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μια έκθεση περίπλοκη, περίεργη, έχει πολλά επεξηγηματικά κείμενα, αλλά θα η Μαρία θα είναι στη διάθεσή σας για να πείτε τις απορίες. Ευχαριστούμε που είστε και πάλι εδώ. Σε λίγο θα ανεβούμε επάνω στο δώμα για να μοιραστούμε την αγάπη σας με ένα ποτήρι κρασί και να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά που μας τιμάτε με πέραν την παρουσία σας. Ευχαριστώ πολύ.